Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Η ενημέρωση στον κολοφόνα. Ξέρετε, σήμερα είναι η τελευταία μέρα της πληροφόρησης γύρω από τα προεκλογικά. Και γιατί αύριο, Σάββατο και Κυριακή απαγορεύεται κάθε τηλεοπτική κάλυψη ή προβολή κομμάτων και υποψηφίων γενικότερα. Έτσι λοιπόν θεώρησα ότι θα ήταν σφάλμα και παράληψη να μην σας παρουσιάσω την αντιπροσώπευση ενός κόμματος που λέγεται Δράση Δημιουργία Ξανά. Το θυμάμαι το Δράση, δεν θυμάμαι το Δημιουργία Ξανά. Οι οποίοι πραγματικά είναι άνθρωποι επαγγελματίες, επιτυχημένοι επαγγελματίες και όχι μόνο, και έχουν μία πρόταση στο πολιτικό γίγνεσθε, έχουν μία πρόταση που πραγματικά μας, εμάς που ξέρουμε από αυτές τις υποθέσεις της επαγγελματικής δραστηριότητας, μας ενδιαφέρουν και μας εντυπωσιάζουν. Βέβαια, σαν πρόεδρος έχει υπάρξει μία συνεργασία. Ο κύριος Θάνος Τζίμερος με τον κύριος Θάνος Τζίμερος και ο κύριος Στέφανος Μάνος. Ο Στέφανος, ναι. Τον Στέφανο, τον κύριο Μάνο, τον είχα βγάλει και στις προηγούμενες εκλογές. Παλιός. Ναι, παλιός. Εδώ όμως έχουμε δύο αξιόλογα άτομα. Έχουμε τον κύριο Νικολούδη. Τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι της πληροφορικής, είναι της νέας τεχνολογίας, αλλά είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο που εμείς δεν το φανταζόμαστε, αλλά το ίδιο και ο κύριος Κακαλέτρης, ο Παναγιώτης, ο οποίος, να δείξουμε τον κύριο Κακαλέτρη, σας παρακαλώ, από το κοντρόλ. Ο κύριος Κακαλέτρης λοιπόν, ο Παναγιώτης, γνωστό σε όλους μας, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και επιχειρηματίας στο κατάστημα Γερμανός στη Σπάρτη. Έτσι λοιπόν, σας καλωσορίζω κύριε Νικολούδη, κύριε Παναγιώτη, Κακαλέτρη, ο οποίος έχει μία ανήσυχη ιδιοσυγκρασία. Σε έχω τσεκάρει που λέμε, γιατί είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και είμαι και πελάτης σου μικρή πολλά χρόνια. Πάτης, ναι, είσαι ανήσυχος. Δεν θέλεις να είναι στεκούμενα τα πράγματα, θέλεις να προχωράνε. Τουλάχιστον αυτό μου έχεις δείξει. Τώρα θα βγάλουμε ακτινογραφία βέβαια και στον κύριο Νικολούδη, αλλά δεν έχει σημασία. Όσο οφείλουμε, ναι. Είσαστε και οι δύο υποψήφοι με αυτό το κόμμα. Δημιουργία ξανά, Παύλα, Δράση. Πήραμε το μήνυμα του κόσμου που, από τις εκλογές τις προηγούμενες, που ήταν ξεκάθαρο ότι πρέπει να αρχίσουμε τα κόμματα να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε και εμείς μια συνεργασία με τον κύριο Μάνα και τη Δράση, και θα κατέβουμε σαν συνασπισμό στις εκλογές για να μπορέσουμε να, οι μεταρρυθμιστικές δυνάμεις, μια νέα φωνή. Να μπει στη Βουλή και να αποτέλεσε ένα μοχλό πίεση στο να γίνουν κάποιες αλλαγές. Εγώ όντως είμαι ανήσυχο πνεύμα. Το ξέρω. Αλλά όλα τα καθορίζουν οι αρχές που έχω βάλει στις αλλαγές. Άλλωστε είσαι και μυστριώτης, δεν είσαι? Ναι. Οπότε δεν δικαιολογείται να μην είσαι ανήσυχο. Είναι και οι αρχές που έχω βάλει σαν άτομο, ότι εγώ πολιτικό χώρο στην ουσία δεν έχω αλλάξει. Πάντα ήμουν, όπως το λέω χαριτολογώντας, εθνικού συμφέροντος αξιοπρέπειας γωνία. Ναι. Πάντα και στα προηγούμενα κόμματα που συμμετείχα και στο νέο τη Δημιουργία Ξανά που στηρίζω, πάντα με ενδιαφέρει να διαβάσω το πρόγραμμά τους, να δω τους ανθρώπους, να μιλήσω μαζί τους, και αν πληρούν αυτά που θέτω εγώ σαν Παναγιώτης και θέλω να δω να γίνονται στην Ελλάδα, τα στηρίζω και το στηρίζω ένθερμα την παρουσία τους και την πορεία τους, και αυτό φαίνεται γιατί έχω βάλει και υποψήφιος βουλευτής πλέον. Ναι, αυτό το ξέρω πλέον. Η Δημιουργία Ξανά είναι ένα κόμμα στην ουσία των πολιτών.
Τώρα μετά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση πλέον είμαστε και εμείς πολιτικοί, δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πολίτες, αλλά είμαστε ένα κόμμα των σκεπτόμενων Ελλήνων που αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος σε όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί μετά τη μεταπολίτευση από τα κόμματα, τις κομματικές συμμορίες όπως τις αποκαλούσαμε εμείς, οι οποίες από το αποτέλεσμα που φάνηκε τώρα που μας ήρθε ο λογαριασμός μετά από 38 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, όραμά μας είναι να ενώσουμε όλο το δημιουργικό και παραγωγικό ιστό της χώρας, να αρχίσει ο Έλληνας να ξανά να δημιουργεί. Γι' αυτό δεν θέλετε επαγγελματίες πολιτικούς, αλλά επαγγελματίες της ζωής. Δημιουργούς. Ακριβώς. Θέλουμε ανθρώπους που έχουν δουλέψει και το λέμε και καθαρά στο πρόγραμμα, ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος κανένας αν δεν έχει 5 χρόνια ένσημα σε οποιοδήποτε πλην πολιτικό χώρο. Θέλουμε ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει βάζω στόχο, αναλαμβάνω ένα έργο και πρέπει σε 15 μέρες να το παραδώσω. Τι σημαίνει εμπόριο, πώς παράγεται πλούτος στη χώρα. Που σημαίνει, τι θα πει ΙΚΑ, ΤΕΔΕ, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπαίνουν στη ζωή ενός επαγγελματία. Τα βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία. Το επαγγελματία, το ανθρώπου που τρέχει στο τέλος του μήνα να πληρώσει την επιταγή ή τις επιταγές ή το προσωπικό του. Και αν τάχει. Και προτιμά να στερηθεί. Και όταν δεν τάχει, τι γίνεται. Στερείται για να έχει το προσωπικό του και τις υποχρεώσεις του. Έτσι. Εγώ αυτό νιώθω. Εγώ στερούμαι, μπορώ να σηκώσω λεφτά από το λογαριασμό μου, αλλά οι υποχρεώσεις μου θα είναι όλες τακτοποιημένες και πληρωμένες μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και αυτό έχω δείξει και τα 20 περίπου χρόνια που είμαι στην αγορά και είμαι έμπορος. Από το 92 μέχρι σήμερα, ούτε μία μέρα δεν έχω σταματήσει να δρώ και να δραστηριοποιούμε στην τοπική οικονομία. Λοιπόν. Να συμπληρώσω κάτι εδώ, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι είμαστε το κόμμα όμως των επαγγελματιών και μας βάζουν αυτή την ταμπέλα και λίγο να κάνω μία διόρθωση. Μα και εγώ έτσι σας χαρακτήρισα. Ναι. Ξεκινήσαμε ίσως σαν επαγγελματίες, γιατί οι επαγγελματίες και ο ιδιωτικός τομέας εδώ στην Ελλάδα πράγματι παράγει πλούτο. Βέβαια. Και το παράγει με μόρφο. Αλλά είναι και ο πιο αδικημένος. Αδικημένος ακριβώς. Γιατί το 1.200.000 ανεργοί του ιδιωτικού τομέα. Ακριβώς. Μαζί με τους μαγαζάτορες, ας πούμε. Οι οποίοι δεν γράφονται και ούτε παίρνουν ποτέ από το Ταμείο Ανεργίας. Και για κάποιους δίθηκε αίμα. Αν απολυθεί ένας δημόσιος υπάλληλος, είναι. Βέβαια, είναι μεγάλο, είναι έγκλημα. Θέλω απλώς να συμπληρώσω ότι μετά την επιτυχία μας και κατά τις πρώτες εκλογές και το 2,15 που συγκεντρώσαμε πανελλαδικά, έχουν συσπηρωθεί μαζί μας και δημόσιοι υπάλληλοι και πολλοί άνεργοι, πάρα πολλοί άνεργοι, οι οποίοι είδαν στη δημιουργία ξανά μια ελπίδα και ένα καλύτερο αύριο. Οπότε έχουμε πάψει να έχουμε τόσο πολλοί ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι απλοί άνθρωποι, είναι άνεργοι, είναι φοιτητές, μεγάλη προσχόληση των φοιτητών και των νέων ανθρώπων, άνθρωποι που θέλουν ένα καλύτερο αύριο και το θέλουν τώρα. Εγώ μερικές φορές έχω βγάλει και τον κύριο Μάνο σε εκπομπή, δηλαδή, που έχουμε κάνει. Είναι ένας ευφυής, δεν το συζητάμε, είναι ένας επαγγελματίας της ζωής, είχε το εργοστάσιο, το Αλατίνι και όλα αυτά τα σχετικά. Και όσες φορές τον έχω δει και σε τηλεοπτικά πάνελ που τον καλούν για συζητήσεις κλπ. Είναι σαφής, πρακτικός, προσγειωμένος και αυτό εμπνέει εμπιστοσύνη. Ο κύριος Μάνος έχει αφήσει πίσω του μεγάλο έργο. Αν και κάποιοι τον εκκρίνουν, τον εκκρίνουν μόνο από την πολιτική του, κομματική του διαδρομή. Και δεν έχουν κρίνει το έργο που έχει αφήσει. Το έργο. Αεροδρόμιο, κινητή τηλεφωνία. Το αεροδρόμιο των Σπάτων είναι δικό του ξεκίνημα. Το μετρό το ίδιο. Το τάξη, μια απόπειρα μηχανοργάνωσης στις εφορίες. Είναι έργα που άφησε πίσω ο Μάνος. Από εκεί πέρα έχει μια κομματική πορεία. Δεν είναι όμως αυτό που θα τον κρίνει σαν πολιτικό, το έργο κρίνει κάθε πολιτικό, όχι η κομματική ενίοτε ταυτότητά του και η πορεία του. Με το κάτω-κάτω της γραφής και το ότι ήταν τότε που συνεργαζόταν σαν συνεργαζόμενος με το Πασό,
εκεί πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε τους βουλευτές σαν πρόβατα στο Μαδρί. Δηλαδή κάποιος που διαφωνεί δεν έχει δικαίωμα να φύγει. Να, φύγει. Ναι. Να τεκμηριώσει όμως. Το ίδιο και ο κύριος Ανδριανόπουλος. Ναι, να τεκμηριώσουν όμως τη θέση τους, τις απόψεις τους και, και να τις υποστηρίξουν. Γιατί η αξιοπιστία ενός πολιτικού είναι κατά πόσο στηρίζει διαχρονικά τις ιδέες του και τις θέσεις.